μάγκες! Είμαστε σε μια τεράστια ιδιωτική πόλη! Και θα έχουμε ένα τρελό challenge! Και θα πρέπει να βρούμε τα κρυμμένα λεφτά! Εδώ πέρα έχουμε τα λεφτά! Και ο καμεραμάν μας θα τα κρύψει σκόρπια και εμείς θα χρειαστεί να τα βρούμε! Και όποιος βρει τα παραπάνω λεφτά από όλους κερδίζει αυτό το challenge! Λοιπόν, καμεραμάν, πάρε τα λεφτά, κρύψτα και σε λίγο ξεκινάμε! 20 minutes later. Λοιπόν, ο καμεραμάν μας έκρυψε τα λεφτά παντού σε όλη την πόλη και τώρα, παιδιά, ξεκινάει η μάχη! Πάμε, ψάξουμε τα λεφτά! Θα σας σκίσω όλους! Πάμε! Παιδιά, κοιτάξτε! Αυτή η ιδιωτική πόλη έχει και δικιά της παιδική χαρά! Και εγώ τώρα θα πάω μέσα να ψάξω τα λεφτά, επειδή σίγουρα θα τα έχει κρύψει ο καμεραμάν! Παιδιά, πρέπει να ψάξω οπωσδήποτε εδώ πέρα, επειδή σίγουρα κάπου εδώ πέρα θα είναι τα λεφτά! Θα ψάξουμε εδώ πέρα πάνω! Λοιπόν, μάγκες, δεν βρίσκω τίποτα εδώ πέρα, γι' αυτό τώρα θα κατέβω κάτω! Ωραία, πάμε στην επόμενη κρυψόνα να ψάξουμε! Το νιώθω, κάπου εδώ πέρα είναι τα λεφτά! Πρέπει να ψάξω τώρα! Πού να είναι άραγε αυτά τα λεφτά? Να τα! Άντε, γεια, μάγκες, βρήκα το πρώτο 50! Τώρα πάμε να κάνουμε καμιά κούνια! Παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι να κάνω! Ω, παιδιά, αυτό ήταν πολύ ωραίο! Πού είναι τα λεφτά, ρε φίλε, πού είναι τα λεφτά? Εδώ πέρα δεν είναι πάντως σίγουρα, θα είναι κάπου αλλού, πού όμως, εκεί! Πού είναι, σίγουρα κάπου εκεί θα έχει λεφτά, πάμε! Ωραία, μια σχέδια εδώ πέρα, θα κάνω γυμνάστα εκεί! Μουστάς! Μπα! Μπα! Παιδιά, νομίζω έχω σκουριάσει. Δεν φτάνει, παιδιά, τέλος. Πρέπει να βρω κάπου τα λεφτά γιατί δεν έχω βρει τίποτα ακόμα. Παιδιά, πηγαίνω σε ένα καταπληκτικό μέρος που σίγουρα θα έχει κρυμμένα λεφτά. Ακολουθήστε με. Λοιπόν, είμαι σίγουρος πως αυτό το όμορφο και μεγάλο μέρος θα έχει λεφτά. Οπότε θα το ψάξουμε ολόκληρο και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, ψάχνουμε εδώ πέρα παντού. Όχι. Πρέπει να ψάξω κάθε θάμνο και κάθε θυτό, γιατί μπορεί να έχει μέσα ένα πενιντάρικο. Ω, παιδιά, βρήκα ένα πενιντάρικο εκεί πέρα. Τα πάω τέλεια. Πάω να το πάρω. Να το, παιδιά. Τώρα πάμε να ψάξουμε κι άλλα πενιντάρικα σε αυτό το μέρος. Ωραία, φίλε, ποιο είναι το νόημα, ρε φίλε, αφού δεν πρόκειται να βρούμε με τίποτα πενιντάρικο, ρε φίλε. Αυτή η πόλη είναι τόσο τεράστια που μπορεί να τα έκρυψε οπουδήποτε και εμείς πιστεύετε ότι μπορούμε να τα βρούμε αυτά τα πενιντάρικα με τίποτα, ρε μπρο. Άχρηστο challenge, ρε φίλε, άχρηστο. What? Τι είναι αυτό? Παιδιά, μόλις είχα 50 ευρώ. Οπότε υπάρχουν σίγουρα πολλές πιθανότητες να βρω κι άλλα πενιντάρικα. Άμα βρει κάτι τυχαία, είμαι πολύ τυχερούλης. Αχασί! Πάμε να ψάξω. Λοιπόν, συνεχίζουμε να ψάχνουμε. Εδώ. Ω, παιδιά, έχει και εκεί πέρα ένα πενιντάρικο. Ωπα, εδώ. Έτσι. Ωραία. Τώρα έχω 2 πενιντάρικα, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Νομίζω τα πάω πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε δυναμικά. Πω, παιδιά, κοιτάξτε πόσο τεράστιο καιρό δέντρο είναι αυτό. Πρέπει να βγάλω οπωσδήποτε μια φωτογραφία. Θα τη βάλω story. Τώρα θα βγάλω τη φωτογραφία. Για να πω να τη δω. Ωχ, τι είναι αυτό? Ωχ, είναι ένα πενιντάρικο. Ναι, ρε φίλε, σήμερα είναι τυχερή μου μέρα. Όχι, εδώ πέρα δεν έχει πουθενά. Πρέπει να το ψάξω καλύτερα. Παιδιά, γενικά είμαι πάρα πολύ τυχερός σήμερα. Έχω πάρει 2 πενιντάρικα σε μία τοποθεσία. Και είμαι τόσο τυχερός επειδή έχω κάνει εγγραφή στο κανάλι μας. Και άμα θέλετε να είστε και εσείς τυχεροί, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και επίσης θα βλέπετε τα βιντεάκια μας πρώτη-πρώτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι έγινε, ρε Κρίστα? Χαχα, κοίτα, βρήκα κι εγώ ένα πενιντάρικο. Θα σε σκίσω. Και έβγαλα και ωραία φωτογραφία. Ένα πενιντάρικο βρήκες, θα με σκίσεις. Εγώ βρήκα ήδη 2 και πάω να βρω κι άλλα. Άντε, γεια. Καλά, θα το δούμε αυτό. Άντε, γεια, ρε. Έχει λεφτά, ρε φίλε. Βρήκα! Ωχ, και εγώ βρήκα λεφτά! Ωχ, δικά μου είναι, δικά μου είναι! Δικά μου είναι! Άστα, εγώ τα βρήκα πρώτος! Όχι, δικά μου είναι! Εγώ τα βρήκα πρώτος! Δικά μου είναι! Όχι, εγώ τα βρήκα πρώτος! Ναι, καλά! Οδυσσία, έρχεσαι στο περιτάρικο! Εσύ φταίς για όλα, ρε παλιό τσιγκούνι! Τέλος πάντων, Οδυσσία, δεν σου μιλάω! Δεν είσαι καθόλου αδερφός μου, να ξέρεις, δεν σ' αγαπάω καθόλου!
Ούτε εγώ σ' αγαπάω, χαζούλη! Παιδιά, έχει τόσο ωραία λουλούδια πέρα! Σίγουρα θα έχει ένα πενηντάρικο! Ω, παιδιά, κοιτάξτε, κι άλλο ένα πενηντάρικο! Είναι τυχερή μου μέρα, πραγματικά! Έχω βρει και τον 5 ευρώ σε μικρό χρονικό διάστημα! Τα πάω τέλεια! Λοιπόν, παιδιά, έχω ένα πενηντάρικο, αλλά θέλω κι άλλα. Οπότε πάμε να ψάξουμε, πας και βρούμε κανένα. Εδώ δεν έχει κανένα πενηντάρικο. Ας ψάξω κάπου αλλού. Ωρε, φίλε. Ούτε εδώ έχει. Έπεσα σε άτυχη περιοχή. Πάω να ψάξω αλλού. Αυτή η πόλη, παιδιά, έχει ακόμα και water park, παιδικό, κοιτάξτε! Είναι τέλεια εδώ πέρα! Παιδιά, κοιτάξτε τις πεταρόνες έχει. Είναι πανέμορφη πόλη. Έχει σπίτια, έχει μαγαζιά, σούπερ μάρκετ, τα πάντα αυτή η πόλη. Είναι μια μοναδική πόλη. Θα την αναζήσω πάρα πολύ εδώ πέρα. Αλλά μην χάνουμε χρόνο, τώρα τρίτο το challenge πρέπει να βρω τα λεφτά. Πάμε! Παιδιά, σε αυτή την πόλη υπάρχουν πάρα πολλά βάζα. Και σίγουρα αυτά τα βάζα θα κρύβουν λεφτά μέσα. Οπότε εγώ θα τα εξερευνήσω όλα. Έχω ήδη 300 ευρουλάκια. Και θέλω να τα κάνω 500 ή 1000 κιόλας, οπότε θα τα ψάξω όλα! Όχι, εδώ δεν έχει τίποτα! Δεν έχει τίποτα! Ούτε εδώ έχει κάτι! Ω, παιδιά, η τυχερή μου μέρα! Κοιτάξτε τι βρήκα! Έχω κι άλλο ένα πενηντάρικο! Έχω 400 ευρώ! Έχω τα περισσότερα λεφτά από όλους! Νομίζω είμαι ο καλύτερος παίχτης σήμερα! Συνεχίζουμε δυναμικά! Ω, παιδιά, πρέπει να βρω οπωσδήποτε ένα πενηντάρικο, γιατί έχω μόνο ένα. Και εγώ το ένα το βρήκα κατά λάθος. Οπότε πρέπει να προσπαθήσω πιο σκληρά για να βρω κι άλλα πενηντάρικα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό εδώ. Όχι. Παιδιά, βρήκα κι άλλο πενηντάρικο. Επιτέλους, έχω τώρα 100 ευρώ. Αλλά θέλω κι άλλα όμως. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε το ψάξιμο. Σίγουρα πρέπει να έχει κάπου εδώ πέρα δίπλα ένα πενηντάρικο. Έχω ήδη εδώ πέρα 400 ευρώ και θέλω κι άλλα λεφτά. Οπότε θα ψάξω εδώ πέρα στις πέτρες και στα φυτά. Ωραία, ψάχνουμε εδώ. Ωχ, εκεί είναι τα λεφτά του Τζιμούν. Θέλω να τα κλέψω και να κερδίσω το challenge. Πάω να τα κλέψω σιγά σιγά, αλλά εσείς μην γράψετε τίποτα κάτω στα σχόλια. Ελπίζω να μην με δει ο Τζιμούν. Ωραία, φίλε, δεν έχει τίποτα! Τι κάνεις εκεί! Ω, Τζιμούν, δικά σου λεφτά είναι! Εγώ νόμιζα πως τα βρήκα κατά τύχη! Τι κατά τύχη, ρε ψεύτη! Πώς τα βρήκες 200 ευρώ σε ένα σημείο κατά τύχη! Δεν ξέρω, Τζιμούν! Εγώ νόμιζα απλά έτσι τα έβαλα, καμεραμάν! Εντάξει, δεν ήθελα να σε κλέψω! Είσαι σκάμερ! Σε διώχνω από το παιχνίδι! Τέλος, έφυγε ο Οδυσσέας! Όχι, Τζιμούν, σε παρακαλώ! Έλα να σου δώσω το πενηντάρικο μου και απλά εσύ δεν θα πεις πως εγώ στο κλέψα! Πενηντάρικο, εγώ είμαι επιχειρηματίας! Άμα σε διώξω δεν θα πάρω τίποτα! Αλλά άμα δεν σε διώξω θα πάρω 5 ευρώ! Με συμφέρει, έλα! Να πάρε! Άντε γεια! Έχω 250 ευρώ! Και εγώ έχω 0, τώρα δεν έχω τίποτα! Ναι, ρε φίλε! Βρήκα 100 ευρώ! Αλλά πρέπει να πάω να ψάξω καλά γιατί τελειώνει το challenge, παιδιά! Έχω μόνο 200 ευρώ και δεν ξέρω πόσα έχουν οι άλλοι, οπότε πάμε να βρούμε περισσότερα λεφτά! Λοιπόν, παιδιά, τώρα που αρχίζει και βραδιάζει, τελείωσε το challenge! Και ελάτε να δούμε ποιος έχει τα περισσότερα λεφτά! Παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα! Παιδιά, έχω έβγαλε 100 ευρώ! Ελπίζω κανένας μην έβγαλε παραπάνω από μένα! Στάσε, εγώ έχω βγάλει 200 ευρώ και νομίζω σας έχω νικήσει όλους σας! Τι λες, βρε! Εγώ έχω βγάλει 250 ευρώ! Οπότε εγώ σας κέρδισα! Τι, όντως για 50 ευρώ με κέρδισες τώρα, έλεος! A few moments later. Σήμερα θα προσπαθήσω να ελέγξω τον Οδυσσέα με τηλεχειριστήριο! Αλλά για να το κάνω αυτό, πρέπει να περάσω ένα ιό μέσα του! Και έχω βρει την κατάλληλη λύση, παιδιά! Λοιπόν, θα βάλω έναν ιό στο υπολογιστή μου και τον Οδυσσέας θα πάει να ανοίξει το αρχείο, θα κολλήσει ιό, θα το χτυπήσει ρεύμα και να συνδεθεί στο τηλεκοντρόλ μου! Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάω! Καθόμαστε και κάνουμε το αρχείο μας! Έτσι, ωραία! Ιός, Βάριος, Οδυσσέης, ωραία, παιδιά! Έχω συνδέσει το τηλεχειριστήριο με το αρχείο που έχει τον ιό και το έχω ονομάσει δωράκι για τον Οδυσσέα. Έτσι ώστε ο Οδυσσέας θα πάει να το ανοίξει και θα τρελαθεί. Λοιπόν, πάμε να κρυφτούμε! One hour later. Ω, ναι, ρε φίλε! Ο Τιμόν έφυγε! Ήρθε η ώρα να παίξω εγώ! Για να δούμε τι θα δούμε! Ω, ο Οδυσσέας είναι στο υπολογιστή! Ελπίζω να δει το δωράκι μου! Ωχ, δώρο για τον Οδυσσέα! Για να δω, για να το πατήσω, τι έχει εκεί πέρα μέσα! Ω, τι γίνεται εδώ! Τι γίνεται! Και τι νιώθω στα ακουστικά μου! Ω, δούλεψε! Για να δω, λοιπόν, Οδυσσέα,
Σήκω πάνω. Για ποιο λόγο σηκώθηκα και γιατί νιώθω τόσο παράξενα και γιατί με χτύπησε το ρεύμα. Κάτι έχει πάθει ο υπολογιστής μάλλον. Εντάξει. Later. Αχ, τι ωραία βιντεάρα. Είναι ό,τι καλύτερο να κοιτάς GL Show. Όλοι σας είναι εκεί πέρα, παιδιά. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Λοιπόν, τώρα πας στον Οδυσσέα και να τον βάλω να χοροπηδά και να χορεύει. Αυτό, έλα. Ω, τι έγινε, για ποιο λόγο πηδάω. Γιατί χορεύω. Πολύ άστιο. Λοιπόν, τώρα θα το βάλω να ξαπλώσει στο καναπέ και να κάνει άλλες βλακίες πολύ αστείες. Έλα. Γιατί κλαίω, δεν ξέρω γιατί κλαίω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τώρα τον αφήνουμε να χαλαρώσει. Ευτυχώς σταμάτησε. Μάλλον τι φταίει, μάλλον όλη μέρα παίζω, γι' αυτό φταίει. Γι' αυτό τώρα πάω έξω λίγο να ξεκουραστώ και να πάρω αέρα. Ας πάρω λίγο αέρα. Ρε φίλε, τι γίνεται σήμερα μαζί μου. Δεν έπαιζα πολύ υπολογιστή. Κοιμόμουν στην ώρα μου. Δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Παιδιά, εκείνο της σας, ας του κάνουμε λίγη πλάκα. Έλα, λοιπόν, πάμε. Ωραία, φίλε. Παραλίγο να πέσω. Τι γίνεται μαζί μου σήμερα. Δεν το πήρα στην πισίνα, επειδή το λυπάμαι, παιδιά, έχει πάρα πολύ κρύο. Έχει το δυσιάς. Παρετιμούν, τι κάνεις εδώ πέρα. Καλά είμαι, Οδυσσέα, εσύ τι κάνεις. Δεν ξέρω, σήμερα νιώθω λίγο περίεργα. Λες και δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Α, Οδυσσέα, για πες μου, τι γίνεται για παράδειγμα. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, πηδάω χωρίς λόγο. Α, Οδυσσέα, όντως. Περίεργο. Σε ηρέμησε, φτάνει. Τι πειντά, τι έγινε, ρε φίλε, πας καλά. Τι μου, δεν ξέρω, δεν το λέω εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλά, Οδυσσέα, άσε μας με τις ανοησίες σου, πάντα εσύ. Κάτι παθαίνεις. Μα τι μου, αλήθεια σου λέω. Εσύ μας τρολάρεις, άντε φύγε από εδώ, εγώ φεύγω, ρε. Δεν χρειάζομαι τρελούς εγώ παρέα. Ωρε φίλε, τι να κάνω. Πω, τώρα έχω μια ιδέα. Ας ψάξω στο ίντερνετ πώς μπορώ να φέρω πάλι το έλεγχο στον εαυτό μου. Ωραία. What? Εδώ πέρα λέει πως πρέπει να κάνω γυμναστική και γιόγκα για να ηρεμήσω το σώμα μου. Δεν βγάζει νόημα, ρε φίλε, αυτό. Ωραία, τι να κάνω γιόγκα και γυμναστική. Ο Οδυσσέας κάνει γιόγκα. Για να δοκιμάσω κάποια πραγματάκια. Ωρε φίλε, τι με χτύπησε έτσι! Μάλλον πρέπει να συγκεντρωθώ πιο πολύ και να κάνω την γιόγκα μου για να μου περάσει! Πολύ αστείο! Πάμε να τρίξουμε και ένας παλιάρες! Ωρε φίλε! Τι μου γίνεται! Ωρε φίλε! Δεν μπορώ άλλο. Οδύσσε με, κοιτάει. Πρέπει να κάνω ότι και καλά ψάχνω κάτι για να μην πάρει χαμπάρι. Ναι. Ω, Τιμόν, τι κάνεις εσύ εκεί πέρα. Οδύσσε, όχι. Εδώ πέρα ψάχνω κάτι να φάω, ρε φίλε. Μην μου δίνει σημασία. Κάνε τη γιόγκα σου. Όλα καλά θα πάνε. Α, τέλος πάντων, Τιμόν. Εντάξει. Κάτι ο Τιμόν μου φαίνεται πολύ περίεργος. Μήπως αυτός θα κάνει όλα αυτά! Παιδιά, ο Οδυσσέας έχει πάρει χαμπάρι ότι κάτι πάει στραβά. Οπότε πρέπει να προσέχω για να μην δει το τηλεχειριστήριο. Αλλά επίσης, παιδιά, έχω και σε εσάς μια δουλειά. Θέλω όσοι που σας βλέπετε τα βίντεο μας χωρίς εγγραφή να πατήσετε το κουμπάκι εγγραφής. Έτσι θα μου δώσετε δύναμη και χαρά να κάνω και άλλα τέλεια βιντεάκια για εσάς, παιδιά, εντάξει. Κάντε εγγραφή. Λοιπόν, θα αράξω τώρα εγώ και θα προσέχω. Μάγκες, λέω να παρακολουθήσω τον Τιμόν επειδή είμαι σίγουρος πως αυτός κρύβεται από όλα αυτά. Πού να είναι ο Τιμόν, να είναι μάλλον στο γκέικ δωμάτιο. Να τόσο Τιμόν. Ωραίο το βίντεο που είδα. Αλλά τώρα σκέφτομαι, τι άλλο μπορώ να κάνω στον Οδυσσέα για να κάνω κι άλλη φάση, ρε φίλε. Γιατί βαριέμαι στο υπολογιστή, θέλω να πειράξω λίγο τον Οδυσσέα. Καλά είπα, Μάγκες, γύρω από αυτά τα όλα αυτός είναι, αυτός το κάνει. Αλλά πώς το κάνει.
Μήπως να το βάλω να πηδήξει στην πισίνα, θα είναι πολύ αστείο. Αλλά θα είναι και χαζό. Γιατί άμα ο Οδυσσέας πέσει στην πισίνα, ο ήλιος που έχει κολλήσει θα πάθει ηλεκτροσοκ και θα χαλάσει. Οπότε ο Οδυσσέας θα απελευθερωθεί από το τηλεχειριστήριο. Κάτι άλλο να κάνουμε. Ο Τιμόνι μου έχει βάλει κάποιον ιό! Γι' αυτό συμπεριφέρομαι έτσι. Και επίσης είπε, άμα πέσω στην πισίνα θα μου φύγει αυτός ο ιός. Γι' αυτό πάω γρήγορα να το κάνω! Ωχ, τι άκουσα! Ο Οδυσσέας! Για να πω να δω! Πρέπει να πάω να πέσω στην πισίνα! Ωχ, πάει στην πισίνα ο Οδυσσέας! Πρέπει να προλάβω! Πάω να πέσω γρήγορα στην πισίνα! Έλα, έλα εδώ! Stop! Έλα! Stop! Τι έγινε, Οδυσσέα, δεν πηδάμε τώρα! Γιατί δεν μπορώ να πηδήξω τη μονά, μη σε να πηδήξω! Άρα, γύρνα κανονικά και πάμε στο σπίτι. Πάμε, πάμε. Περπάτα στο σπίτι, περπάτα. Όχι, δεν θέλω! Άντε, ρε, Οδυσσέα, πήγες να πηδήξεις την πισίνα για να φύγεις από μένα, αλλά όχι, εγώ σε ελέγχω. Έλα, έλα εδώ, σταμάτα εδώ. Κάτσε έτσι, πού κάθεσαι, σήκω πάνω. Ναι, τι να κάνω! Λοιπόν, θέλω να πας στη κουζίνα και να μου φέρεις να φάω. Έλα, πήγαινε. Έλα, ρε, φίλε, πάω. Έλα, πήγαινε, έτσι, μπράβο. Σουάρα! Τώρα έρχεται η παραγγελία σας. Έλα, έλα, κάτσε εδώ, μπράβο. Τώρα θα ανοίξεις τα πατατάκια. Άνοιξε τα. Ναι. Πάρε ένα, κοιτάει σε με. Έλα, έλα, μπράβο. Τέλεια ζωάρα, κι άλλο, έλα. Μπράβο. Λοιπόν, σε παρακαλώ Τιμόνι, άφησε με να φύγω. Τώρα Οδυσσέα, θέλω να μου κάνεις μασάζ γιατί πονάει η πλάτη μου, έκανα γυμναστική και έχω πιαστεί, κατάλαβες? Κατάλαβα, εντάξει Τιμόνι, ελπίζω να με αφήσεις να φύγω. Έλα Οδυσσέα, θα κάνεις και μετά θα δούμε, έλα. Έλα. Τι ωραία, μπράβο Οδυσσέα, έτσι πονάει η πλάτη μου πάρα πολύ ρε φίλε. Πρόσεχε, πονάει! Sorry, αλλά περίμενε, εσύ με λέγεις, εγώ τι φταίω! Να, ναι, έχεις δίκιο, sorry, έλα, κάνε. Ναι, έτσι, Οδυσσέα. Τώρα λίγο ξεπιάνομαι. 5 minutes later. Παιδιά, νομίζω ότι μου κοιμήθηκε και τώρα είναι η ώρα να πέσω στην πισίνα και να μου φύγει ο ιός. Πάω να το κάνω! Οδυσσέα, γιατί δεν μου κάνεις μασάζ, πού έφυγες? Οδυσσέα, πού είναι ο Οδυσσέας? Οδυσσέα! Όχι! Δεν το πιστεύω! Όχι, Οδυσσέα, τι έκανες! Είσαι τρελός! Άντε, για τώρα εσύ δεν με ελέγχεις άλλο! 3 days later. Οδυσσέα! Όλη μέρα παίζει, φίλε! Όλη μέρα! Πρέπει να βγάλουμε κάποιο βίντεο! Έχω κουραστεί να σε βλέπω να παίζεις! Δεν με νοιάζει τι μόνο, εγώ θέλω να παίζω, άντε για! Βρε Οδυσσέα, όμως πρέπει να βγάλουμε βίντεο για τα παιδιά! Ω, τι μόνο, έχω μια ιδέα! Ας βγάλουμε ένα βίντεο πως παίζω παιχνίδια 24 ώρες και εσύ μου βάζεις διάφορα challenges! Καλά Οδυσσέα, υποθέτω είναι καλή η ιδέα σου, ας κάνουμε τέτοιο βίντεο! Τώρα Οδυσσέα, τι παιχνίδι παίζεις? Εγώ τώρα παίζω Stumble Guys! Είμαι ο καλύτερος παίχτης στο Stumble Guys, είμαι πάρα πολύ καλός! Πάρα πολύ καλός Οδυσσέα και βλέπω τώρα είσαι στο τελικό round, οπότε θα σου βάλω challenge! Τι challenge? Θα χρειαστεί να κερδίσεις χωρίς να κάνεις double jump! Είμαι μέσα, ωραία! Πάμε Οδυσσέα, τρέχα! Δεν μπορείς να πηδήξεις δύο φορές, πηδάς μόνο μία φορά! Οκ, αλλά το challenge είναι πολύ δύσκολο! Πάμε Οδυσσέα, μία φορά πηδάς, μία φορά, μπράβο! Ναι. Έλα! Μπρο, πρέπει να τον νικήσω οπωσδήποτε! Ναι! Το κέρδισα και πήδαγα μόνο μια φορά! Πάμε λίγο! Πόπο Οδυσσέα, μπράβο, κέρδισες! Και επειδή κέρδισες, θα πάρεις 5 ευρώ! Σήμερα θα κάνω πολλά challenges! Και άμα κερδίσεις, θα βγάζεις λεφτά ή κάποια δώρα και άμα χάνεις, θα τρως τιμωρίες! Ναι, Τιμόν, είμαι μέσα! Τώρα μπορώ να παίξω κι άλλο! Stumble Guys, εσύ μου έχεις κάνει ένα challenge! Ναι, Οδυσσέα, θα χρειαστεί να προσπαθήσεις να κερδίσεις Stumble Guys χωρίς να κουνήσεις το ποντίκι σου, δηλαδή μόνο με το πληκτρολόγιο! Τι, αυτό δεν γίνεται, καλά, ας δοκιμάσουμε! Έλα, Τιμόν, παίζω μόνο με ένα χέρι και είναι πάρα πολύ δύσκολο! Αλλά τα πας αρκετά καλά, Οδυσσέα, μπράβο! Ναι, ελπίζω να κερδίσω! Έλα, ναι! Και! Πάμε λίγο, είμαι τρελός! Μπράβο, Οδυσσέα, το κέρδισες με ένα χέρι! Θέλεις κάτι να φας, θα πάω να σου φέρω! Ναι, Τιμόν, θέλω πατατάκια! Μπράβο, Οδυσσέα, είσαι πολύ καλός παίκτης!
πάνω σου φέρω πατατάκια! Ευχαριστώ! Να, Οδυσσέα, πάρ' τα πατατάκια σου που κέρδισες, μπράβο σου! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Τώρα, Οδυσσέα, θέλω να αλλάξεις παιχνίδι και να σου βάλω και άλλα challenges! Λοιπόν, Τίμον, τώρα τι παιχνίδι θες να παίξω? Θα παίξω, Οδυσσέα, το παιχνίδι Ravenfield! Ωραία, πάμε! Λοιπόν, Τίμον, αρχίζω να παίζω Ravenfield! Ναι ρε φίλε, σκότωσα 2! Οδυσσέα, το παιχνίδι Ravenfield σ' αρέσει γενικά? Κάποια παιδιά τους αρέσει ή κάποια παιδιά δεν τους αρέσει? Γράψε μας κάτω σχόλια άμα σ' αρέσει το Ravenfield. Εμένα μου αρέσει, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι, έχει φάση. Όχι, πέθανα! Μπρα, δεν πειράζει, Οδυσσέα, έτσι είναι ζωή. Συνέχισε να παίζεις. Αφού σήμερα το challenge είναι παίζεις 24 ώρες βίντεο παιχνίδια, οπότε παίξε! Ναι, Τίμον, είναι το καλύτερο challenge. Οδυσσέα, επειδή το challenge έχει αρχίσει και έχουμε ακόμα πάρα πολλές ώρες, θέλεις κάτι να σου φέρω να φας να πιεις ξανά? Ναι, Τίμον, φέρε μου ένα χέλ. Χέλ! Είσαι τρελός! Είσαι τρελός! Τι χέλ, βρε μικρούλι! Μεγάλος είμαι εγώ. Όχι, τα χέλ απογορεύονται! Άμα είσαι κάτω των 18, Οδυσσέα, δεν το ξέρεις, το έχω πει 20 φορές! Καλά, Τίμον, ηρέμησε, εντάξει, φέρουμε μια κοκακόλα! A few moments later. Να, Οδυσσέα, κοκακόλα σου! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Τώρα, Τίμον, θα ξεκουραστώ λίγο να φάω και να πιω, επειδή δεν μπορώ να παίζω και να τρώω ταυτόχρονα! Ναι, Οδυσσέα, σωστή επιλογή! Κάτσε, φάε, δες κανένα βιντεάκι στο YouTube, αλλά μετά θα συνεχίσεις να παίζεις παιχνίδια! Ναι, Τίμον, βεβαίως, αφού το challenge είναι να παίζουμε παιχνίδια! Ωραία, Οδυσσέα, άνοιξε την Οδύσσια εκεί πέρα, κάτσε, άρχισε και φάε! Ωραία, ευχαριστώ πολύ! Τώρα, παιδιά, είμαι εδώ πέρα να αλλάξω, να κοιτάξω τα βιντεάκια μας, Odyssey GL Family, και επίσης, παιδιά, να ρωτήσω εσάς σας αρέσουν τα βίντεο μας. Άμα ναι, κοιτάξτε τώρα πώς μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Λοιπόν, μάγκες, πάτε στο κανάλι μας, μετά βλέπετε αυτό το κουμπάκι, το πατάτε και μετά βλέπετε ένα κουδουνάκι και το πατάτε και αυτό για να έχετε τις ειδοποιήσεις. Και έτσι, παιδιά, θα βλέπετε όλα τα βίντεο που βγάζουμε. Τώρα, παιδιά, θα φάω, θα πιω και θα αράξω για να κοιτάξω το βίντεο. Πολύ ωραίο βίντεο βγάλουν τα παιδιά. Λοιπόν, Οδυσσέα, κάτσε, δες το βίντεο, εγώ πάω να αράξω και θα έρθω σε λίγο για να συνεχίσουμε να παίζουμε παιχνίδια, σωστά, Οδυσσέα? 2 hours later. Λοιπόν, παιδιά, πέρασε πάρα πολύ ώρα και αναρωτιέμαι τι κάνει ο Οδυσσέας. Πάμε να δούμε. Οδυσσέα, έλα, τι κάνεις, παίζεις? Ναι, ναι, παίζω μπάσκετ. Όχι ρε φίλε, παρά λίγο! Μπράβο, Οδυσσέα, που ακόμη παίζεις, τα πας πολύ καλά! Ναι, Τίμον, αλλά υπάρχει ένα θέμα, θέλω να πω τουαλέτα! Τι λες ρε Οδυσσέα, και πώς θα πας τουαλέτα αφού δεν μπορείς να φύγεις από το δωμάτιο? Ακριβώς, τι να κάνω, πρέπει να κρατηθώ μάλλον! Ναι, Οδυσσέα, κρατήσου όσο πιο πολύ μπορείς, μην ξαναπιείς άλλο κοκακόλα, ούτε κάποιο άλλο νεράκι, γιατί θα θες να πας περισσότερο τουαλέτα! Ναι, Τίμον, έχεις δίκιο, δεν θα πιω τίποτα και θα πρέπει έτσι κάπως να ξεχαστώ! Εντάξει, Οδυσσέα, σου έχω ένα challenge για να ξεχαστείς! Λοιπόν, άμα βάλεις 3 φορές συνεχόμενες καλάθι, θα σου δώσω 10 ευρουλάκια! Α, 10 ευρώ, μια χαρά, ωραία, εντάξει! Λοιπόν, Οδυσσέα, τώρα θα πετάξεις, αρχίζουμε τώρα! Ωραία! Και το χασε! Έλα, Τίμον, σε παρακαλώ, κι άλλη μια ευκαιρία! Καλά, Οδυσσέα, σου δίνω κι άλλη μια ευκαιρία, άντε! Έλα, έλα, έλα! Ναι, ρε φίλε, αλλά 2 πρέπει να βάλω! Και... ναι, πάμε λίγο! Ναι ρε φίλε, πάμε λίγο, ναι ναι ναι! Πρέπει να τον νικήσω οπωσδήποτε! Παιδιά, να βάλει κι άλλο ένα καλάθι ο Οδυσσέας και να πάρει 10 ευρουλάκια! Έχει κερδίσει ήδη ένα 50-ρικο! Που όπου βγαίνει και κερδισμένος, βγάζει και λεφτά και παίζει ταυτόχρονα! Τι ωραία ζωή έχει ο Οδυσσέας! Λαλαλα! Ναι! Ναι ρε φίλε, άντε για Τίμον! Κέρδισα 10 ευρώ! Μπράβο ρε Οδυσσέα, να πάρε 10 ευρώ! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Τώρα, μάγκες, έχω 60 ευρώ συνολικά και τώρα θα πάω στο καναπέ να χαλαρώσω λίγο για να ηρεμήσω. Ξαπλώνω και προσέχω μην πάω τουαλέτα. Εντάξει, Οδυσσέα, κάτσε, άραξε και ξεκουράσου. Αλλά ξέρεις, άμα χάσεις το challenge, όλα τα λεφτά που μάζεψες θα τα πάρω πίσω, το ξέρεις? Τι λοιπόν, εσύ ποτέ δεν μου πες κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ψέμα! Το ξέρω ότι δεν στο είπα, Οδυσσέα, αλλά εγώ είμαι ο διαιτητής σε αυτό το challenge και εγώ βάζω τους κανόνες. Οπότε ναι, άμα τυχόν βγεις από το δωμάτιο και χάσεις το challenge,
Θα φας τιμωρία και θα μου δώσεις τα λεφτά σου! Καλά, καλά, Τιμών! Επίσης, για να μην χάσω το challenge, θα είμαι με το κινητό εδώ πέρα για να μην με πάρει ο ύπνος. Επειδή άμα με πάρει ο ύπνος, έχω χάσει! Ναι, Οδυσσέ, είδες το challenge, πρέπει να παίζεις 24 ώρες συνεχόμενες ή κάτι να κάνεις σε σχέση με το gaming. Οπότε, άμα σταματήσεις να παίζεις για να κοιμηθείς ή κάτι τέτοιο, χάνεις αυτομάτως. Ναι, ναι, και επίσης, Τιμών, κοίτα λίγο το καπέλο μου. Αυτό το καπέλο το πήρα από το Bla Bla Toys. Και εσείς, μάγκες, άμα θέλετε να πάρετε κάποια merch μας, πηγαίνετε στο Bla Bla Toys, θα βρείτε τα πάντα και κούπες και ρούχα και καπέλα και πολλά άλλα. Λοιπόν, δεν σας αφήνω, μη τυχόν και κοιμηθείς. Πάω να ράξω εγώ, εσύ να παίζεις στο κινητό βίντεο παιχνίδι, κατάλαβες? Ναι, Τιμών, κατάλαβα, εντάξει, έλα, φύγε. 1 hour later. Μάγκες, παρά λίγο να αποκοιμηθώ. Πρέπει να πω οπωσδήποτε στην τουαλέτα να βάλω λίγο νερό στο πρόσωπό μου πριν να αποκοιμηθώ. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλω νερό. Οδυσσέα, Οδυσσέα, δεν κοιμάσαι? Οδυσσέα, πού είναι ο Οδυσσέας, παιδιά? Ο Οδυσσέας κοιμόταν εδώ πέρα. Ο υπολογιστής είναι εδώ πέρα, το κινητό του είναι εδώ πέρα, αλλά ο Οδυσσέας δεν είναι εδώ πέρα. Αλλά περίμενε, περίμενε. Μόλις τώρα έφυγα από το gaming δωμάτιο και δεν παίζω παιχνίδια. Σημαίνει αυτό πως έχασα. Και πού να είναι, αργιό Οδυσσέας? Ο Οδυσσέας έχασε, αυτό είναι απίστευτο. Γεια σου, Τιμών. Τι κάνεις, Οδυσσέα? Για ποιο λόγο δεν έχεις το gaming δωμάτιο και για ποιο λόγο δεν έχεις το κινητό σου και το υπολογιστή μαζί σου να παίζεις παιχνίδια? Κοίτα, Τιμών, πήγα να αποκοιμηθώ, πανικοβλήθηκα, πήγα γρήγορα στο μπάνιο να βάλω νερό στη φάτσα μου για να μην αποκοιμηθώ, αλλά ξέχασα το κινητό μου! Ναι, Οδυσσέα, αυτό σημαίνει ότι έχασες! Όχι, ρε Τιμών, σε παρακαλώ, το challenge πήγαινε τόσο καλά και επίσης δεν θέλω να σου δώσω τα δικά μου 60 ευρώ! Όχι, Οδυσσέα, τα λεφτά θα είναι πια δικά μου επειδή έχασες και τέλος, τελειώνει το challenge εδώ πέρα! Καλά, παιδιά, έχασα πολύ άδικα, αλλά παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, βάλτε like, κάντε μια εγγραφή, πατήστε κουδούνι, ένα καμπανάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι και τα λέμε!